είναι σαφές ότι η χώρα δεν είχε ανάγκη από νέες εκλογές. Είχε ανάγκη από εθνική συνεννόηση. Όμως, η άρνηση της πλειοψηφίας να συνεννοηθεί και να συνεργαστεί με τις υπόλοιπες δυνάμεις για να βγει η χώρα από το νέο αδιέξοδο, οδήγησε σε εκλογές που καθίστανται πλέον αναγκαίες για να αναδειχθεί μια νέα πλειοψηφία που να θέλει τις συνεργασίες, ώστε να δούμε επιτέλους να γίνονται αποφασιστικά βήματα για να βγούμε από το αδιέξοδο. Η επόμενη μέρα πρέπει να βρει διαμορφωμένη μια βουλή με κοινοβουλευτική πλειοψηφία ευρύτατη που να θέλει τη συνεργασία. Επομένως, κάθε δύναμη, κάθε αρχηγός που επιδεικνύει αλαζονία ότι δεν συνεργάζεται με κανέναν, ακόμα κι αν αυτό είναι αναγκαίο για να βγει από τη χώρα από τα διέξοδο, δεν θα πρέπει να ενισχυθεί. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι δυνάμεις εκείνες που στέκονται υπεύθυνα, που λένε την αλήθεια και μπορούν σήμερα να είναι περισσότερο χρήσιμες στον πολίτη που είναι που πληρώνει και το τελικό μάρμαρο. Κατά την άποψη δική μου, η χώρα δεν έπρεπε να πάει σε εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έγινε. Νομίζω ότι θα παλέψουμε εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες, διότι δώσαμε δείγματα γραφή στις ποιότητάς μας. Δηλαδή, δεν ψηφίσαμε το νομοσχέδιο για τη λαθρομετανάστευση. Γνωρίζετε πολύ καλά επίσης ότι ψηφίσαμε τη συμφωνία όταν είχε έρθει στη Βουλή, διότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Η συμφωνία αυτή βεβαίως είναι επώδυνη. Με πόνο καρδιάς την ψηφίσαμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη εναλλακτική λύση. Θέλω να πιστεύω ότι το χρονικό διάστημα των 3 χρόνων και τα χρήματα που είναι πολλά, γύρω στα 90 δισεκατομμύρια, και επίσης το επενδυτικό πακέτο των 35 δισεκατομμυρίων, εάν γίνει σωστή αξιολόγηση και τοποθέτηση των χρημάτων αυτών και μια πολιτική που θα επιτρέπει να μειωθεί η ανεργία μέσα από επενδύσεις, διότι αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο του ελληνικού λαού, θα νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα πάμε καλύτερα. Ξεκινάει ο προεκλογικός αγώνας από εβδομάδα. Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να υπάρξει νυφαλιότητα, ψυχραιμία. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος και για άλλη μια φορά θα δώσει τη λύση και θα δώσει το τιμόνι σε αυτόν που θα επιλέξει, σε αυτόν που θα κρίνει ότι είναι ο ικανότερος να κυβερνήσει τη χώρα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς οι εκλογές ήταν μονόδρομος. Μετά και την τελευταία ψηφοφορία που η κυβέρνηση έχασε όχι μόνο την πολιτική αλλά και τη συνταγματική πλέον νομιμότητα, οι εκλογές ήταν μονόδρομος. Εύχομαι και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ο ελληνικός λαός, είπα, ότι είναι κυρίαρχος, έχει πλέον το ένστικτο να ψηφίσει σωστά, να ψηφίσει αυτόν που θα κρίνει ότι μπορεί να βγάλει από την κρίση και από τα διέξοδα τη χώρα.